barulho. Vem aí, Pedro. Viajou, sabe? É lá isso aí. Trava do nada. Oye, ahí, después del parqueado. Bravo. No sé. Μέσος των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγιωτάτη ημών Εκκλησία πόλη και Μητροπόλη ταύτη της οίκης των εορταζόντων και τιμώντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα δούλων σου το έθνη ημών και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί πλούσιε το και σαν και
Τις γιορτάζουμε και τιμάμε, γιατί η γέννησή της από τους γέροντες και στήρους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα, όπως λέει το Απολυτίκιο, εμείνησε χαράντη οικουμένη, διότι όπως πολλές φορές τονίζομαι στην Εκκλησία μας, το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνο που εσάρκωσε τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, και τον έφερε στον κόσμο σωτήρα, λυτρωτή, ευεργέτη και αγιάζοντα την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και το πρόσωπο της μητέρας του είναι πανύμνητο και δοξολογείται και τιμάται, γιατί ταυτόχρονα ως νέα Εύα είναι η μητέρα και του κόσμου. Έτσι λοιπόν μπορεί να κατανοήσει κανείς, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, λοιποί εκπρόσωποι αρχών, πολιτικών, εκπαιδευτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, αλλά και ευλογημένοι μου χριστιανοί, έτσι μπορεί κανείς να κατανοήσει αυτήν την συγκέντρωση που γίνεται εδώ στην ιστορική και όμορφη πόλη του Λουτρακίου, προκειμένου να δείξουμε κατά πάνδυμο τρόπο αυτή την πίστη και αυτό το σεβασμό προς το πρόσωπο της μητέρας του Κυρίου μας. Και άλλη φορά τονίζεται ότι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο και η εν σταυρό μαρτυρία του δίνει ένα στίγμα για τη ζωή της ανθρωπότητας. Το κήρυγμα της αγάπης που εκείνος κηρύσσει από τον Σταυρό, αυτό το κήρυγμα είναι που εν τέλει πριτανεύει σε όλο τον κόσμο, τον ηρεμεί, τον γαλινεύει, τον ομορφαίνει, τον κάνει ανθρώπινο κόσμο. Γι' αυτό και οι χριστιανοί με τέτοιου είδους πάνδυμες εκδηλώσεις δείχνουμε την αγάπη μας προς το Θεό μας, αλλά και στον άνθρωπο που είναι ο Θεός μας επί της γης, ως εκπρόσωπος και ως πρόσωπο Θεού, αφού ο ίδιος ο Χριστός ετάφτισε τον εαυτό του με τον άνθρωπο και δι' τον πάσχοντα και δι' τον πονεμένο και δι' τον ενδεή και δίτων εν ανάγκες και θλίψεσι και περιστάσεσι, όπως λέει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και το κήρυγμα της, κήρυγμα αγάπης, θα το επαναλαμβάνω, παρηγορεί τον άνθρωπο. Είναι παράκλητος ο Κύριος, παράκλητος η μητέρα του, παράκλητος η Εκκλησία μας,
για τον κόσμο όλο. Και έτσι εμείς εδώ στην Ελλάδα που έχουμε μάθει να ζούμε με τον λόγο του Ευαγγελίου, έστω και με τις πτώσεις μας, έστω και με τις αμαρτίες μας, έστω και με τις αποστασίες μας, μπορούμε κάλλιστα να βιώσουμε αυτό το πνεύμα της αγάπης. Γιατί ενώ ουσιαστικά έχει ξεσπάσει, όπως είπα και το πρωί στον Άγιο Φανούριο, ένας επιτηδευμένος αλλά και κρυφός τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην είναι αιματοκυλισμένη και πονεμένη, αλλά όχι μόνο από τα όπλα, αλλά και από το μίσος και την φαυλότητα και την κακότητα και την εκμετάλλευση των ισχυρών, προκειμένου κάποια γαζοφυλάκια να γεμίσουν, αδειάζοντας οι ψυχές μας και οι καρδιές μας και οι τσέπες μας και οι κοιλιές μας. Έχει ξεσπάσει αυτός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και είναι ντροπή για την ανθρωπότητα τούτη την ώρα να βιώνει αυτή την αθλειότητα, και μάλιστα τεχνουργημένη από εκείνους μέσω των οποίων περιμένουμε τις επιλύσεις αυτών των τεχνικών προβλημάτων.